Κώστα, παρακολούθησες νομίζω την πορεία της συλλογής Κωστάκη από τότε που έφτασε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Όχι, προηγήθηκε μια γνωριμία με τη συλλογή Κωστάκη στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, σε μια έκθεση, να την πω ευληματική, ήταν μια έκθεση η οποία μας αποκάλυψε ένα κόσμο ολόκληρο. Δεν ξέραμε πολλά τη συλλογή Κωστάκη. Να Μερκούρη παντεργάλα это. Она очень хотела. Она очень хотела эту выставку, но в 90-м умирает отец, Мелина, я не помню, в каком году умерла, но в 95-м это уже было без нее. Это я помню эти страдания и... Анни Кафеци. Замечательно, что так прошла выставка, и благодаря этому... Произошла η покупка. Αυτή η έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη ήταν πολύ σημαντική και για έναν άλλο λόγο, γιατί ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει και μία συζήτηση σχετικά με την απόκτηση της συλλογής αυτής. Και ήταν γνωστό τότε, κυρίως βέβαια σε έναν πιο στενό κύκλο ανθρώπων που ασχολούμασταν με την συλλογή Κωστάκη και με τη ρωσική πρωτοπορία, ότι υπήρχαν πολλοί μνηστήρες, ας το πω έτσι, για την συλλογή αυτή και ότι μετά το θάνατο του Γιώργου Κωστάκη το 1990, η οικογένεια συζητούσε με διάφορα μουσεία τα οποία έκαναν προτάσεις για την απόκτηση της συλλογής. Θυμάμαι ότι όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για την αγορά, ήδη υπήρχαν κάποιες σχεδόν συμφωνημένες προτάσεις από την Ελβετία, από το Λουγκάνο, από τον Καναδά επίσης υπήρχε μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση. Η οικογένεια Κωστάκη ήθελε η Ελλάδα να αποκτήσει αυτή τη συλλογή. Ήθελε τα έργα αυτά να βρίσκονται εδώ, γιατί θεωρούσε ότι αν δεν είναι στη Ρωσία, που είναι η μία πατρίδα του συλλέκτη, ο δεύτερος φυσικός τόπος για την ανάδειξη της συλλογής αυτής είναι η Ελλάδα. Ты можешь себе представить, сколько было посетителей и любителей и желателей эту коллекцию поиметь? И мне говорилось, ну какая тебе разница? Вы же получите большие деньги. А что потом? Я говорю, а потом? А какая тебе разница? Семья получит хорошие деньги. Я говорю, нет. А потом мне важно. А что потом? И просто так разбазаривать коллекцию? Нет, ничего не получится. Было очень много предложений. Очень много. Было предложение даже Гуггенхайм. Я говорила с Томасом Крэнцем. Было очень много всякого. Я прошла за 10 лет очень большие проблемы имела. С Грецией мы 5 министров. 5 министров культуры. Мы же вели переговоры, помнишь? Это было, конечно, это целая история. Ее надо писать. Понимаешь? И в конце концов получилось, что одна часть в одном музее, и другая часть в другом музее. Я считаю, что это замечательно. Замечательно. Это замечательно, потому что можно понять, один день их надо вот так влить, слить в одну кастрюлю и сделать вот этот бум потрясающий. Однако вот твой вопрос, понимают ли люди, что такое авангард, делают вид, что понимают. Потому что в России упоминание о черном квадрате я слышу вообще день через день. Что такое черный квадрат? Я, например, честно, до конца и серьезно не понимаю. Я не думаю, что есть люди,
Ну, может быть, кроме больших специалистов в области искусствоведения, которые бы абсолютно прочувствовали, вот что такое черный квадрат. Они говорят о черном квадрате как о каком-то, ну, я не знаю, вот что-то рядом лежит. Не лежит. Это очень сложно. Да, это правда. Очень тяжелая тема. Συλλογή στη Θεσσαλονίκη, αντιλήφθηκε ο τύπος, τι συνέβη, πώς το κάλυψε το θέμα αυτό. Θα ίσως θα γίνω λίγο κακός. Νομίζω ότι το αρχικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ποσό που πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο για να την αποκτήσει. Δεν είχε καταλάβει ο τύπος τη σημασία αυτής της έκθεσης. Ακολούθησε η γνωστή ιστορία με την Ιφανέτ, όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις της πόλης αλλά και της Αθήνας, το βλέπω συχνά σε δημοσιεύματα, ανταποκρίθηκαν με μικρά ή μεγαλύτερα. Πάντως παρουσίασαν τη δουλειά σας. Παρουσιάσαμε τη δουλειά σας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα εγγένεια της έκθεσης όταν γίνανε, που ήταν πραγματικά μία αποκάλυψη για τον κόσμο το να βλέπει τα έργα της συλλογής. Όπου εμείς, αφού γίνανε τα τυπικά, κατεβήκαμε στο υπόγειο, όπου η ομάδα του υπογείου είχε φέρει αλίκι βότκα και χαβιάρι και γιορτάσαμε κάτω στο υπόγειο. Τι κάνεις, αλίκι μου? Είσαι καλά? Συναντιόμαστε μετά από πολύ καιρό. Πάντα θυμάμαι εκείνη... Το 98 ήτανε. Ναι. Σχεδόν 20. Το 98. Ναι, εννοείς που... Ήμασταν στο φοβερό υπόγειο. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ πέρα, είμαστε υπό τη στέγη της Μονής Λαζαριστών. Μια ευρύτερη εγκατάσταση, της οποίας τμήμα αξιοποιεί το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο, το οποίο ωστόσο δεν είναι σχεδιασμένο για μουσείο. Η αισθητική του αξία μπορεί να είναι κατάλληλη ενδεχομένως για το περιεχόμενο που στεγάζει αυτή την εξαιρετική συλλογή, τη συλλογή Κωστάκη. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όσον αφορά
την κατάσταση αυτή, καθότι δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοιο σκοπό και οι απαιτήσεις μιας συλλογής σαν αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλες. Μόνο να αναφέρω την ανάγκη διασφάλισης κατάλληλων θερμοκρασιών για να μην υπάρξουν φθορές στα έργα, καθώς επίσης και ανάγκες εξαιρετικής ασφάλειας, γιατί η οικονομική αξία αυτών των έργων τα καθιστά ένα σημαντικό στόχο. Αυτή η δυσκολία είναι κάτι το οποίο ωστόσο αντιμετωπίζουμε. Χωρίς όμως παρόλα αυτά να εγκαταλείπουμε τα σχέδια, τις σκέψεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο θα μπορούσα να σας ανακοινώσω, αλλά δεν μπορώ ταυτόχρονα να κρύψω ότι οι σκέψεις για, θα λέγε κανείς, αναβάθμιση της εγκατάστασής μας υπάρχουν και τις επεξεργόμαστε περαιτέρω, γιατί κακά τα ψέματα. Το κτίριο αυτό, η Μονή Λαζαριστών συνολικά, είναι μια εξαιρετική εγκατάσταση, πλην όμως είναι αρκετά έκεντρη, τοποθετημένη σε σχέση με το κέντρο της πόλης, με εκεί που πάλεται η ζωή της καθημερινότητας της πόλης. Μας απασχολεί να, κατά μία έννοια αν θέλετε, και δεν μου αρέσει η μιλιταριστική, ίσως ο μιλιταριστικός συνειρμός, θέλουμε να καταλάβουμε την πόλη. Νομίζουμε ότι αξίζει αυτή η συλλογή να καταλάβει την πόλη και να καταλάβει το χώρο της τέχνης και ευρύτερα, πέρα από την πόλη, πέρα και από την τεχνικά μας σύνορα. Νομίζουμε το αξίζει λόγω της κρισιμότητάς της στην ιστορία της τέχνης. Κωστάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το μικρόβιο του συλλέκτη μέσα του. Από πολύ μικρός άρχισε να μαζεύει πράγματα, να κάνει μικρές συλλογές. Μάζευε εικόνες, μάζευε αντικείμενα που είχαν μια ιστορική αξία. Να πούμε ότι η Μόσχα ήταν μια πόλη με πάρα πολλά παλαιοπολία και οι διπλωμάτες στον ελεύθερο χρόνο τους πήγαιναν στα παλαιοπολία και αγόραζαν διάφορα πράγματα που τους άρεζαν, έκαναν συλλογές. Ο Γιώργος Κωστάκης δεν ήταν διπλωμάτης, ήταν σοφέρ, δούλευε σαν οδηγός στην ελληνική πρεσβεία και συνόδευε τους διπλωμάτες. Οπότε πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι έχει την ικανότητα και την διέστηση να μπορεί να ξεχωρίζει τα αντικείμενα που έχουν μια αξία όχι απαραίτητα οικονομική, αλλά ιστορική αξία, αισθητική αξία. Έτσι ξεκίνησε το 1946 να αγοράζει έργα ρωσικής πρωτοπορίας, αμέσως μετά τον πόλεμο δηλαδή. Όταν είδε τυχαία έναν πίνακα της Όλγας Ρόζανοβας, το πάτωμα ενός παλαιοπολίου σε μια αγωνία και είδε κάτι το οποίο δεν το είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Είδε μια πράσινη λωρίδα σε ένα λευκό φόντο και νομίζω πως εκείνη, ειδικά την περίοδο αμέσως μετά τον πόλεμο, επί Στάλιν, που αυτή η τέχνη ήταν απαγορευμένη, κανένας δεν θα πρόσεχε ένα τέτοιο έργο, αλλά ο Κωστάκης το πρόσεξε και ρώτησε τον Παλαιοπόλη εάν είναι κάτι που είναι μισοτελειωμένο, αν κάποιος καλλιτέχνης άρχισε να το ζωγραφίσει και δεν το τελείωσε. Και του είπε ο Παλαιοπόλης, όχι, είναι ένας πίνακας του 1916, τον έκανε η Όλγα Ρόζανοβα, που ήταν μια καλλιτέχνης που πέθανε πολύ νέα, πέθανε το 1918, και έτσι ζωγράφιζαν εκείνη την εποχή οι καλλιτέχνες, έκαναν τέτοιους τρελούς πειραματισμούς κλπ. Αυτό το τότε δεν ήταν και πολύ μακριά. Αν σκεφτούμε ότι από το 16 μέχρι το 46 είχαν περάσει μόνο 30 χρόνια. Αλλά αυτά τα 30 χρόνια ήταν αρκετά για να ξεχαστεί τελείως αυτό το φαινόμενο της ρωσικής πρωτοπορίας, να ξεχαστούν τελείως όλοι αυτοί οι πειραματισμοί, οι καλλιτέχνες να δουλεύουν πλέον διαφορετικά και αυτή η τέχνη να μην είναι δυνατόν να
παρουσιάζεται ούτε σε μουσεία, ούτε πουθενά. Ήταν κάτι τελείως ξεχασμένο. Το είχαν ξεχάσει ακόμη και οι ίδιοι οι δημιουργοί της που ήταν ζωντανοί. Γι' αυτό και ο Κωστάκης ενδιαφέρθηκε για αυτό που είδε. Το πήρε, το αγόρασε και το πήγε στο σπίτι του, κατέβασε έναν πίνακα που είχε στο σαλόνι του, έναν άλλον πίνακα ρεαλιστικό, και στη θέση του έβαλε αυτή την πράσινη λωρίδα της Ρόζονοβα και μας διηγείται ο ίδιος ότι ήταν σαν να άνοιξε ένα παράθυρο στον τοίχο και να μπήκε δυνατό εκτυφλωτικό φως, τόσο δυνατό που έσβησε ό,τι άλλο υπήρχε στο χώρο αυτό. Παρόλο που δεν είχε κάποια ειδική εκπαίδευση, δεν είχε σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο, ιστορία της τέχνης κλπ, έγινε ο μεγαλύτερος ειδικός στη ρωσική πρωτοπορία, συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συλλογή ρωσικής πρωτοπορίας που υπήρχε στον κόσμο και ήταν ο άνθρωπος ουσιαστικά που έσωσε αυτή την τέχνη, που την έβγαλε από την λύθη και από την καταστροφή. Και έργα στα πιο παράδοξα μέρη. Φυσικά γνώρισε όσους καλλιτέχνες ζούσαν ακόμα στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60. Γνώρισε τον Ρότσενκο, γνώρισε τον Τάτλιν, γνώρισε τη Στεπάνοβα, γνώρισε τον Ρέτκο, γνώρισε επίσης πολλούς συγγενείς των καλλιτεχνών αυτών. Όταν γνώρισε τον Βλαντίμιρ Τάτλιν, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα σήμερα, ήταν βέβαια ένας καλλιτέχνης τότε προχωρημένης ηλικίας και τον βρήκε σε μια κατάσταση κατάθλιψης, όπως μας περιγράφει ο Γιώργος Κωστάκης. Του ζήτησε κάποια έργα και ο Τάτλιν δεν ήθελε καν να θυμηθεί τα έργα της περιόδου εκείνης, της πρώιμης κονστρουκτιβιστικής του περιόδου ή τις κατασκευές που έκανε, για τις οποίες είναι γνωστός. Και του είπε, δεν ξέρω, εκεί στο πατάρι ίσως έχω κάτι. Και ο Κωστάκης πήρε μια σκάλα, ανέβηκε στο πατάρι και βρήκε ένα τμήμα φτερού από το Λετάτλιν, από την πτητική αυτή μηχανή που είχε κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 30, στα τέλη του 20 και αρχές του 1930 ο Τάτλιν, που σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα του 20ου αιώνα. Βρήκε λόγου χάρη διαλυμένο σχεδόν ένα mobile, μια κινητική μηχανή του Ρότσενκο, και του είπε ο Ρότσενκο, δεν ξέρω καν αν δουλεύει, είναι κομμάτια. Και την πήρε φυσικά, την πήγε στο σπίτι του και την συναρμολόγησε και δεν έλειπε κανένα απολύτως κομμάτι. Αυτή η μηχανή, η κινούμενη μηχανή του Ρότσενκο βρίσκεται σήμερα στο MoMA και είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει αυτό το Μουσείο της Νέας Υόρκης. Η Νέα Υόρκη είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός σταθμός στην ιστορία της συλλογής Κωστάκη. Γιατί όταν ο συλλέκτης έφυγε από την Σοβιετική Ένωση το 1977, η πρώτη μεγάλη εμβέλειας έκθεση που έκανε ήταν στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης. Ήταν μια έκθεση που προετοιμαζόταν 2 χρόνια και εγκαινιάστηκε το 1981. Η έκθεση αυτή είναι σημαντική γιατί για πρώτη φορά οι ιστορικοί τέχνες μελετούν τόσο λεπτομερώς και τόσο εμπεριστατωμένα μέσω της συλλογής αυτής το αισθητικό φαινόμενο της ρωσικής πρωτοπορίας. Βλέπουν τα κινήματα, γνωρίζουν νέα ονόματα τα οποία δεν τα ήξεραν. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τα έργα αυτά έφτασαν στη Νέα Υόρκη και άνοιξαν τα κυβότια και οι επιμελητές, η Μαργκίτ Ρόουελ και η Αντζέλικα Ρούντενστάιν, άνοιξαν τα κυβότια και είδαν τα έργα, η Ρόουελ είπε, και μάλιστα το έγραψε αυτό και στην εισαγωγή του καταλόγου, ότι μείναμε έκπληκτοι. Μείναμε έκπληκτοι γιατί συνειδητοποιήσαμε, βγάζοντας ένα-ένα τα έργα αυτά,
ότι η ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα πρέπει να ξαναγραφτεί. Δεν είναι ολοκληρωμένη ή τουλάχιστον λείπει ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και αυτό η έκθεση στο Guggenheim το έδειξε. Γιατί μετά το 81 η έκθεση αυτή περιόδευσε και σε πολλές πόλεις της Αμερικής και του Καναδά, αλλά και στην Ευρώπη, και έτσι έγινε γνωστή η ρωσική πρωτοπορία μέσω της συλλογής του Γιώργου Κωστάκη στον κόσμο. Σου αρέσει πάντα να κάνεις συνδέσεις με το παρελθόν της πόλης, τον Γαλέριο για παράδειγμα, με το σύγχρονο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, όπως εκφράζεται μέσα από την συλλογή Κωστάκη. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το πώς μπορεί κανείς να βρει στοιχεία από την γλώσσα ενός παλιότερου πολιτισμού στον σύγχρονο πολιτισμό. Και η ρωσική πρωτοπορία ήταν έτσι. Δηλαδή δεν ξεκίνησαν ακαδημαϊκά καθόλου. Ξεκίνησαν από τις θρησκευτικές εικόνες. Θεωρείς ότι κάναμε λοιπόν καλή δουλειά. Φτιάξαμε μια εκπομπή, ένα ντοκιμαντέρ για ένα ωραίο θέμα που αφορά την πόλη, τη συλλογή Κωστάκη. Όλα όσα έχουμε καταγράψει, έχουμε μια ζουμερή εκπομπή. Τι αίσθηση έχεις? Νομίζω πως έχουμε ένα υλικό το οποίο μπορεί να δώσει και παραπάνω από μία εκπομπές. Εγώ τουλάχιστον είμαι ευχαριστημένη. Από όλα αυτά που άκουσες, κάποια στοιχεία ολοκένουργια, ξέρω εγώ, σε συγκίνησε κάτι που δεν ήξερες από αυτά που έλεγε η Αλίκη Κωστάκη? Ναι, η Αλίκη πάντα λέει καινούργιες ιστορίες και αυτή η ιστορία με την, και με τη Μέρινα Μερκούρη, αλλά και με την επιτροπή αυτή που είχαν κάνει με τον Έντουαρτ Κένεντι και μας έδωσε και το υλικό αυτό στο μουσείο, το αρχαιακό υλικό, ήταν άγνωστα για μένα, δεν τα ήξερα. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση, η συνάντησή σου με την Αλίκη, με την Αλίκη Κωστάκη. Ναι. Ακούσαμε και πράγματα και για το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Εμένα μου άρεσαν οι ιστορίες που αφηγήθηκες για το πώς έβρισκε όλα αυτά τα έργα, πώς έσκαβε δηλαδή σε υπόγεια, πώς πήγαινε σε αραχνιασμένους τόπους, για την Ποπόβα, για το πώς βρήκε την πτυτική μηχανή του Τάτλιν. Όλα αυτά είναι σαν μικρά μυθιστορήματα. Είναι όλα μικρά μυθιστορήματα και φαντάζομαι ότι υπήρχε και μια οικογένεια, μια γυναίκα και 4 παιδιά, ναι, που όλα αυτά τα υπέμεναν και στοϊκά. Υπάρχουν φοβερές ιστορίες, δηλαδή αυτή η ιστορία με τον Κωστάκη που έκανε ένα δώρο στη γυναίκα του, μία γούνα που την ήθελε και τον παρακαλούσε να την πάρει και της την πήρε στο τέλος, κάνοντας θυσία προφανώς κάποιο έργο που την πήρε. Και την επόμενη ακριβώς μέρα της λέει, ξέρεις κάτι, αυτή τη γούνα θα δώσετε μου, σε παρακαλώ πίσω, γιατί βρήκα ένα καταπληκτικό έργο, δεν έχω λεφτά για να το αγοράσω και πρέπει να πουλήσω τη γούνα που σου χάρισα. Και η γυναίκα αυτή την έδωσε τη γούνα πίσω. Να κάνουμε φινάλε έτσι με μια προοπτική. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη μέσα από τη συλλογή Κωστάκη είναι ένα τοπόσιμο ισχυρό παγκοσμίως πια στη σύγχρονη τέχνη, ναι ή όχι? Είναι. είναι. Έχει χαρτογραφηθεί. De la guerra.